Το φράγμα των Μαριών της Θάσου φαίνεται πως απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το βράδυ της Τετάρτης. Είναι η τρίτη φορά που η Λαϊκή Συσπήρωση βάζει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το φράγμα των Μαριών της Θάσου. Ένα φράγμα το οποίο είναι πολύτιμο για το νησί. Περιμένουμε όχι απλά απαντήσεις, αλλά να γίνουν έργα, τα απαραίτητα έργα, γιατί πολλοί λέμε και πολλή κουβέντα γίνεται για το διαμάντι της περιοχής μας στη Θάσο, αλλά το διαμάντι θέλει και έργα, θέλει και προστασία, θέλει και φροντίδα, γιατί διαφορετικά θα γυρίσει πίσω στην πρώτερη κατάσταση, άνθρακας δηλαδή. Άρα πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί, γι' αυτό και εμείς σήμερα επιλέγουμε να δώσουμε το λόγο στους φορείς της Θάσου που αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και γενικότερα, έτσι ώστε να ακουστεί ακόμα περισσότερο η φωνή τους. Άλλωστε αυτό έχουμε δεσμευτεί. Πολλά θέματα της Καβάλας και της Θάσου συζητιούνται και εδώ σήμερα, όπως το φράγμα των Μαριών. Τα παρακολουθούμε. Αν θέλετε, έτσι σας δώσω μια ενημέρωση για την ερώτηση για το φράγμα των Μαριών που την απάντησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Υπήρχαν και κάτοικοι από τις Μαριές και από τη Θάσο, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών συλλόγων, οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους. Πρέπει να πω, να ενημερώσω τους πολίτες της Καβάλας, ότι η τελευταία παρέμβαση που έγινε στο φράγμα των Μαριών ήταν από τη διοίκηση Μαρκόπουλου στην Καβάλα το 2017-18. Έγινε ο τελευταίος καθαρισμός. Δεσμεύτηκε ο κύριος Περιφερειάρχης ότι το χρόνο θα ξαναγίνει. Αυτό το φράγμα για να είναι λειτουργικό πρέπει κάθε 3-4 χρόνια να καθαρίζεται από τις φερτές ύλες. Εμείς δεσμευόμαστε γι' αυτό και στα πλαίσια της συνεργασίας μας και με το Δήμο της Θάσου και τον κύριο Κυριακίδη και τους επιτελείς του, αυτό θα το πραγματοποιήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Να είστε σίγουροι, είναι ένα στολίδι για την περιοχή, ένα πνεύμονα πρασίνου που μπορεί να δώσει λύσεις και σε δασοπυρόσβεση και σε άλδευση και μια φυσική ομορφιά και να φέρει επιπλέον τουριστική ανάπτυξη στις γραφικές Μαριές Θάσου. Μάλιστα στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και εκπρόσωποι φορέων του νησιού. Παρευρεθήκαμε εδώ πέρα σαν φορέας και εκπρόσωπος του Συλλόγου για έργα που είναι ανάγκες. Πέρα από το φράγμα το οποίο είναι απαραίτητο όπως είπε ο συνάδελφος, υπάρχει και μια άλλη μελέτη στα σερτάρια τους για ένα φράγμα στην νότια πλευρά του νησιού για ίδρυυση. Είναι σημαντικό αυτό το έργο. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Μαριές, στο λάκκο στις Μαριές, είναι από το παλιότερο φράγμα που υπάρχει, είναι στην παρακάτω πλευρά. Είναι η μελέτη, έχουμε προσκομίσει το φάκελο στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σοβαρότατο, γιατί η Θάσο είναι πλέον περιόπλεκτη περιοχή και χρειαζόμαστε να κάνουμε μικροφράγματα, γιατί πλημμυρίζει η Θάσο και έχει καεί η Θάσο επανειλημμένως. Υπάρχει μέλλον σε αυτό το έργο? Υπάρχει και πρέπει. Αν δεν γίνουν αυτά τα έργα, η Θάσο θα ξεραθεί πλέον από την κλιματική αλλαγή. Το μέλλον θα εξαρτηθεί από την κινητοποίηση του λαού, γιατί δυστυχώς δεν δείχνει η Δημοτική Αρχή πρόθυμη να προωθήσει αυτό το έργο, μολονότι είναι απαραίτητο για το νησί. Στη Θάσο, σύμφωνα με μελέτη του ΙΓΜΕ, μόνο σε συνθήκες ακραίας ξηρασίας μπορεί να υπάρξει λειψιδρία. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία 10 χρόνια όλο το νότιο μέρος του νησιού ταλανίζεται από ελλείψεις νερού. Δεν έχουμε 23 ώρες το 24ωρο σε κάποια σημεία το καλοκαίρι. Σε χωριά δεν υπάρχει νερό. Ο υδροφόρος ορίζοντας του νησιού εξαιτίας των αμέτρητων γεωτρήσεων έχει υποχωρήσει σε σημεία έως και 15 χιλιόμετρα στο εσωτερικό του νησιού. Αυτό προϊονίζεται καταστροφή της βλάστησης του νησιού. Ήρθαμε εδώ για να στηρίξουμε το αίτημα που έχει καταθέσει η Λαϊκή Συσπήρωση για το φράγμα των Μαριών, το οποίο το παλεύουμε εδώ και χρόνια. Είναι το μόνο φράγμα που είναι στο νησί. Σε μια εποχή που η λειψιδρία χτυπάει την πόρτα μας, η λύση δεν είναι η αφαλάτωση. Η λύση είναι να αξιοποιηθούν όλοι οι υδάτινοι πόροι. Η λύση είναι να αξιοποιηθεί το φράγμα των Μαριών και για την άρδευση των δέντρων και για την ίδρυυση, αν υπάρχει η δυνατότητα, για τη δασοπυρόσβεση, για την αψυχή, για μια σειρά τέτοια ζητήματα. Δεν μπορεί το αυτονόητο, η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή, το αυτονόητο, δηλαδή το να συντηρεί και να έχει προσχρήσει αυτό το φράγμα, κάθε φορά να ερχόμαστε να το διεκδικούμε, να διεκδικούμε να καθαριστεί, να εκβαθυθεί και όλα τα σχετικά.